Να σας καλησπερίσω και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που μου δίνει την ευκαιρία να κάνω παρέμβαση σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή τη διμερίδα. Θεωρώ πως είναι εξαιρετικά σημαντικό που η νεολαία αποφάσισε να ανοίξει τη συζήτηση για την κάναβη και τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτού του προϊόντος. Είναι σημαντικό και μόνο το γεγονός δηλαδή ότι ξεκινάει αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο ανοιχτό και καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και είναι ιδιαίτερως σημαντικό διότι αυτό που συμβαίνει σε εξαιρετικά πολλές περιπτώσεις είναι για μια σειρά από ζητήματα ο δημόσιος διάλογος να καταλαμβάνεται από ένα συντηρητισμό και, μια δαιμονοποίηση η οποία ουσιαστικά αποπροσανατολίζει από την πραγματική συζήτηση, από την ουσιαστική συζήτηση. Αυτό που συμβαίνει, για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό με το νομοσχέδιο που κατεβάζει το Υπουργείο Εργασίας για την αναδοχή και υιοθεσία, είναι επίσης δείγμα αυτής της δαιμονοποίησης και του συντηρητισμού που υπάρχει. Αντί να συζητάμε για το γεγονός ότι πάμε να βάλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο για την υιοθεσία, ότι πλέον δημιουργούμε κανόνες που θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, κανόνες ενός κανονικού κοινωνικού κράτους δικαίου, αντί να συζητάμε για το πώς χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται στα ιδρύματα θα μπορέσουν να βρεθούν σε μια οικογένεια, για το πώς χιλιάδες νέα ζευγάρια τα οποία θέλουν να έχουν ένα παιδί θα μπορούν πλέον μέσα από διαφανείς διαδικασίες να δείξουν αυτή τη μέγιστη πράξη αλληλεγγύης, όπως είναι η αναδοχή και η υιοθεσία, συζητάμε, ο δημόσιος διάλογος επικεντρώνεται στο αν τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν ή δεν έχουν ή δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα να γίνονται ανάδοχοι παιδιών και κατά πόσο η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί αυτό το φοβερό κραδασμό της αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια. Τη στιγμή που χιλιάδες παιδιά είναι εγκλωβισμένα σε ιδρύματα, όπως είπα, και τη στιγμή που ο ανάδοχος μπορεί να γίνει και ένα απλό φυσικό πρόσωπο, ένα άτομο μόνο του δηλαδή. Έκανα αυτόν τον παραλληλισμό ακριβώς για να σας δείξω πώς συμβαίνει πάρα πολλές φορές, αντί να συζητάμε για την ουσία, να στρέφεται ο δημόσιος διάλογος εκεί που ενδεχομένως θέλουν οι κυρίαρχες δυνάμεις, τα κυρίαρχα ΜΜΕ, η κυρίαρχη αντίληψη για την αγορά, η κυρίαρχη αντίληψη για την οικονομία, να στρέφει το δημόσιο διάλογο εκεί όπου θέλει αυτή. Με την ίδια λογική, νομίζω και ότι η συζήτηση για την κάναβη και την εκμετάλλευσή της δεν ανοίγει ποτέ με έναν τρόπο δημόσιο, δεν γίνεται με έναν ουσιαστικό τρόπο, ακριβώς διότι τείνουν να δαιμονοποιούν το ίδιο το προϊόν και να το συνδέουν με ναρκοκουλτούρα, ας πούμε, και με μια τέτοιου τύπου φοβική αντίληψη. Μιλώντας λοιπόν για την κάναβη, πλέον με έναν ανοιχτό τρόπο, και είναι πολύ σημαντικό ότι η νεολαία προσπαθεί να φέρει στο τραπέζι αυτές τις δύο μέρες όλους τους πιθανούς φορείς, όλους τους πιθανούς δρόντες που μπορούν να συζητήσουν για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουμε αυτό το προϊόν και να το εκμεταλλευτούν. Εγώ θα καταθέσω τέσσερις σκέψεις, δεν είμαι καθόλου ειδική στο ζήτημα, επομένως πρωτίστως θα ακούσω. Θα καταθέσω όμως τέσσερις, νομίζω, αρκετά απλές σκέψεις, που όλες κατατείνουν στο γιατί θα πρέπει να δούμε ως πολιτεία, ως κοινωνία, τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση αυτού του προϊόντος. Πρώτη πολύ απλή σκέψη. Η αξιοποίηση του προϊόντος είναι μία στην πραγματικότητα οικονομική δραστηριότητα με μία συγκεκριμένη οικονομική σημασία. Η οικονομική σημασία δηλαδή της εκμετάλλευσης της βιομηχανικής κάναβης. Η κάναβη, το είπε αρχικά ο σύντροφος, αποτελούσε βασική και γεωργική καλλιέργεια και εξαγώγημο προϊόν στα μέσα του 20ου αιώνα και εγκαταλείφθηκε διεθνώς τη δεκαετία του 80 κατόπιν σκληρής πολεμικής από τη βιομηχανία του πετρελαίου, των φαρμάκων, της παραγωγής χαρτιού, ακριβώς διότι αποτελούσε ένα σκληρό ανταγωνιστή των προϊόντων τους. Ο πρώτος λόγος ήταν αυτός, ο δεύτερος λόγος ήταν αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή δημιουργήθηκε μία αντίληψη δαιμονοποίησης του ίδιου του προϊόντος. Η καλλιέργεια και η μεταποίηση της βιομηχανικής κάναβης φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης για την ελληνική ύπαιθρο. Και είναι πραγματικά εντελώς παράλογο η ελληνική οικονομία, η οποία βγαίνει από μια περίοδο μακράς ύφεσης και η οποία πρωτίστως το βασικό της μειονέκτημα, το οποίο την οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην κρίση που συνέβη την περίοδο 2010 με 2014, η βαθιά οικονομική κρίση, ήταν ακριβώς το πρόβλημα στο ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών. Δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είχε υψηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα ώστε να μπορεί να εξάγει προϊόντα υψηλής αξίας. Είναι λοιπόν εντελώς παράλογο, όταν είναι απολύτως δυνατό στην ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί αυτή η οικονομική δραστηριότητα που αφορά την καλλιέργεια της κάναβης, η
να κλείνουμε τα μάτια μας και να αποστρέφουμε την προσοχή μας από αυτήν την οικονομική δυνατότητα, η οποία πρωτίστως θα ανοίξει νέες θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει και στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας. Πρώτη σκέψη αυτή. Η δεύτερη σκέψη είναι η εξής. Η κάναβη είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να δημιουργήσει αλυσίδες αξίας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την αναπτυξιακή στρατηγική που σχεδιάζει αυτή η κυβέρνηση. Αλυσίδας αξίας, δηλαδή, είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί κανείς να το διαχειριστεί αυτοτελώς από την παραγωγή, στη μεταποίηση και στο εμπόριο. Και ως τέτοιο μπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Διότι η αναπτυξιακή στρατηγική που αυτή τη στιγμή εκπονεί η κυβέρνηση, σχεδιάζει, είμαστε στο τελικό στάδιο πια και μετά από τα αναπτυξιακά συνέδρια που κάναμε, θα το επικοινωνήσουμε και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, στο Eurogroup και στην ελληνική κοινωνία. Η αναπτυξιακή στρατηγική που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση, τι λέει βασικά? Λέει ότι η κρίση που βιώσαμε στη χώρα ήταν κρίση πρωτίστως του παραγωγικού μοντέλου, γι' αυτό και η αναπτυξιακή μας στρατηγική συμπυκνώνεται σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα, στο επίκεντρο του οποίου τοποθετείται η εργασία και η έμφαση δίνεται στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και στη δημιουργία αλυσίδων αξίας. Να πως η εκμετάλλευση της κάναβης, που είναι πρωτίστως ένα προϊόν που μπορεί να δημιουργήσει αλυσίδες αξίας, διότι μπορούμε να το πάρουμε από το χωράφι και να το φτάσουμε μέχρι το εμπόριο αυτοτελώς, αποτελεί μια κλασική περίπτωση τέτοιου παραδείγματος, η οποία μπορεί να ενταχθεί κανονικά στο αναπτυξιακό σχέδιο που εκπονούμε για την επόμενη μέρα. Η τρίτη σκέψη και η πιο σημαντική. Η κάναβης αποτελεί ένα προϊόν επί της εκμετάλλευσης του οποίου δραστηριοποιούνται πολλά εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Και αυτό για μας έχει τεράστια σημασία. Και να μου επιτρέψετε εδώ να πω δύο κουβέντες για τον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και γιατί αποτελεί για την κυβέρνησή μας βασικό άξονα του στρατηγικού αναπτυξιακού μας σχεδίου. Ο τομέας αυτός της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που στην πραγματικότητα αποτελεί ένα τρίτο τομέα οικονομικής δραστηριότητας, δεν είναι ιδιωτικός, δεν είναι δημόσιος, είναι ο τομέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι οι δραστηριότητές του δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι στην επεκτατική κερδοφορία. Το δεύτερο είναι ότι οι δραστηριότητες στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον ισότιμης συμμετοχής των εργαζομένων και δημοκρατικής συλλογικής λήψης αποφάσεων. Να γιατί νομίζω είναι πρόδειλο, γιατί για την κυβέρνηση, για μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για μια κυβέρνηση της αριστεράς, αυτό το μοντέλο της οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί ένα μοντέλο που θα επιδιώκουμε να αποτελέσει κυρίαρχο παράγοντα του αναπτυξιακού σχεδίου της επόμενης μέρας. Να διευρυνθεί δηλαδή και να αποτελέσει ένα κυρίαρχο μοντέλο παραγωγικής δραστηριότητας. Η εκμετάλλευση της κάναβης συνδέεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις με εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τι προσπαθούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, από την πλευρά του κράτους, από την πλευρά της κυβέρνησης για να βοηθήσουμε αυτά τα εγχειρήματα και να τα καταστήσουμε κυρίαρχα? Το πρώτο που κάναμε είναι ότι το 2016 περάσαμε ένα νόμο που ουσιαστικά διαμορφώσαμε το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να δημιουργηθούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν τα εγχειρήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Για πρώτη φορά λοιπόν ψηφίστηκε από την Βουλή ένα τέτοιο οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των εγχειρημάτων. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις υποστήριξης των εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, έμπρακτης υποστήριξης δηλαδή, όχι απλώς νομοθετικής, και χρηματοοικονομικής ενίσχυσής τους. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στις επόμενες εβδομάδες οργανώνονται σε όλη τη χώρα κέντρα υποστήριξης των εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Σε όλη την επικράτεια θα είναι κάτι λιγότερο από 100 κέντρα υποστήριξης των εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπου εκεί θα μπορούν να δίνονται όλες οι οδηγίες για το πώς μπορεί να οργανωθεί ένα τέτοιο εγχείρημα, τι προϋποθέσεις έχει, τι δυνατότητες ανάπτυξης έχει. Σχεδιάζουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης στην πραγματικότητα αυτών των εγχειρημάτων. Το
ένα θα έχει επιδότηση, επιχορήγηση των business plan, των σχεδίων των σχεδίων του ίδιου του εγχειρήματος της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας, και το δεύτερο θα δίνει τη δυνατότητα να χορηγούνται ουσιαστικά μικροπιστώσεις, μικρά δάνεια σε αυτά τα εγχειρήματα, προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν να αναπτύξουν την οικονομική τους δραστηριότητα. Επάλληλο σε αυτό είναι και η προσπάθεια που κάνουμε να δημιουργήσουμε κάτω από την Αναπτυξιακή Τράπεζα ένα ταμείο ενίσχυσης των εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας, όπου εκεί θα μπορεί το κάθε τέτοιο εγχείρημα να λαμβάνει μικροδανεισμούς, εγγυήσεις κτλ. Για να μπορεί να έχει μια κανονική οικονομική δραστηριότητα όπως αυτή που πολλές φορές απαιτείται. Επομένως, ενεργοποιούμε ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης των εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας, που για μας αποτελούν βασικό, όπως είπα, πυρηνικό στοιχείο του παραγωγικού σχεδίου, στο οποίο θέλουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη της επόμενης μέρας. Πυρηνικό στοιχείο αυτό που συζητάμε και αποτελεί τη λεγόμενη δίκαιη, βιώσιμη ανάπτυξη. Και με αυτόν τον τρόπο ευελπιστούμε ότι αυτό το μοντέλο σιγά σιγά θα μπορέσει να αποτελέσει όχι απλώς ένα ισχυρό μοντέλο, εξίσου ισχυρό όσο η ιδιωτική και δημόσια οικονομία, αλλά θα μπορέσει να αποτελέσει και ένα κυρίαρχο μοντέλο για την επόμενη μέρα. Η τέταρτη σκέψη, την οποία θέλω να καταθέσω σε σχέση με την αξιοποίηση του προϊόντος της κάναβης, είναι ότι η εκμετάλλευση του προϊόντος μπορεί να έχει ενισχυμένο κοινωνικό αποτύπωμα. Δεν είναι μόνο η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την οποία μίλησα στην αρχή, με την εύλογη σκέψη ότι συνιστά ένα πεδίο οικονομικής δραστηριότητας το οποίο είναι εξαιρετικά δυνατό να αναπτυχθεί στην ελληνική ύπαιθρο. Δεν είναι μόνο ότι συνδεόμενο με συνεργατικά εγχειρήματα μπορεί να παράξει θέσεις αξιοπρεπείς, οι οποίες να βασίζονται σε ένα μοντέλο συλλογικής λήψης αποφάσεων, δημοκρατικής οργάνωσης, χειραφέτησης της εργασίας. Είναι και ότι η εκμετάλλευση του προϊόντος μπορεί να γίνει με τρόπο που να σέβεται την περιβαλλοντική αειφορία, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που συνάδουν με μια αειφόρο ανάπτυξη. Είναι και ότι το προϊόν αυτό, το φαρμακευτικό προϊόν, το οποίο νομίζω ότι θα αποτελέσει ούτως ή άλλως αντικείμενο της αυριανής συζήτησης, έχει και μια τεράστια κοινωνική σημασία. Βλέπουμε λοιπόν πως είναι η εκμετάλλευση ενός προϊόντος που μπορεί να έχει πραγματικά επάλληλα θετικά αποτυπώματα κοινωνικά. Με αυτές τις λίγες σκέψεις θα ήθελα να ανοίξω ουσιαστικά αυτή τη συζήτηση. Δεν θεωρώ ότι κατέθεσα σκέψεις οι οποίες αποτελούν κάτι πρωτότυπο, αλλά σίγουρα μπορούν να συμπυκνώσουν μια λογική του γιατί η εκμετάλλευση του προϊόντος της βιομηχανικής κάναβης θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα του αναπτυξιακού σχεδίου της επόμενης μέρας. Αν κάτι θα ήθελα να υπογραμμίσω παραπάνω κλείνοντας, είναι ότι η συζήτηση για την πρόθεση της βιομηχανικής κάναβης πηγαίνει για μας μαζί με το συνεργατικό μοντέλο παραγωγής και μεταποίησής της και αυτή την κουλτούρα της συνεργασίας που έχει ήδη αναπτυχθεί στα εγχειρήματα που προωθούν την εκμετάλλευση της κάναβης, νομίζω ότι θα πρέπει να την διατηρήσουμε και να την ενισχύσουμε. Απέναντι σε ένα μοντέλο που στηριζόταν μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, μπορεί να αναπτυχθεί και να αποτελέσει κυρίαρχο μοντέλο αυτό το συνεργατικό μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας. Και το μοντέλο αυτό έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει το όχημα για τη δημιουργία νέων παραγωγικών σχημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στη δημιουργία.